και πλέον την δημόσια καταγραφή και κατάθεση της άποψής του. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος είναι και μέλος της κίνησης «Σώστε το νερό», μεταξύ των άλλων. Κύριε Αμανατίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Βασιλίδη. Ήσασταν στη συνάντηση αυτή, ακούσατε από τον διαστόματος του κυρίου Άνθιμου τι ακριβώς είπε, ποια ακριβώς είναι η θέση που παίρνει σε αυτή τη διαδικασία της μαζικής κινητοποίησης του λαού της Θεσσαλονίκης για να εκφράσει την βούλησή του για την διαχείριση του δικού του νερού, του πόσιμου νερού. Κύριε Τερδαφυλίδη, θα βγουν οι δηλώσεις και στον αέρα, γιατί ήταν συνεργεία τηλεοπτικά και έκανε δηλώσεις ο Παναγιώτατος. Πριν από λίγο τελείωσε. Αυτό που έχει πει ακριβώς, ναι. Θα απευθούν, πιστεύω, στο συνεργειανά δελτία. Mm-hmm. Αυτό που έχει πει ο Παναγιώτατος είναι ότι θα πρέπει το νερό να μείνει σε δημόσια ελληνικά χέρια και ότι είναι κοινωνικό αγαθό. Mm-hmm. Θεωρεί πολύ σωστή την κινητοποίηση και σαν ποιμενάρχης πιστεύω ότι έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο, ότι πρέπει να μείνει το νερό σε δημόσιο, σαν δημόσιο αγαθό στη Θεσσαλονίκη. Διευκρίνησε ότι αυτό θα σταλεί για να διαβαστεί και ως κήρυγμα στις εκκλησίες, να διαδοθεί το μήνυμα της γενικής κινητοποίησης, ότι δηλαδή ο λαός της Θεσσαλονίκης πρέπει να σπεύσει και να... Καλά, θα ψηφίσει ούτως ή αλλαίως, αλλά κοντά στις δύο κάλπες της πρώτης Κυριακής θα υπάρχει μια τρίτη κάλπη, το δημοψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, έτσι. Να πω τέταρτη μάλλον κάλπη. Τέταρτη. Όχι, συγγνώμη, έχετε δίκιο, είναι τρίτη. Έχετε απόλυτο δίκιο, τρίτη κάλπη. Mm-hmm. Τέθηκε από τη μεριά του αυτό το θέμα. Θα το δούμε την Κυριακή, πιστεύω. Θα το ακούσουμε. Θα το δούμε την Κυριακή. Όσοι πιστοί προσέχουν. Κύριε Τερδαφυλλίδη, ήταν σε πάρα πολύ θετικό κλίμα και όλα τα μέλη της κίνησης συνομίλησαν με τον Παναγιώτατο. Mm-hmm. Έδωσαν τα ζητήματα και ότι τα μάτια και όλη τη Ευρώπη είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Να το ξέρετε και οι Θεσσαλονίκοι πρέπει να το ξέρουν αυτό. Όλοι οι Δήμοι, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, ακούω και σποτάκια στα ραδιόφωνα που καλούν τον κόσμο να δηλώσουν και εθελοντές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η παρέμβαση και οι δηλώσεις και η επιθυμία και του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, του Παναγιώτα, του κυρίου Άθιμου, θα παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι. Σε αυτή θα παίξουν και βλέπουμε ότι ο Μητροπολίτης παίρνει τον αχό του κόσμου και προσπαθεί να τον εκφράσει και για την περίπτωση της ΕΡΤΡΙΑ. Ζήτησε την επαναλειτουργία της ΕΡΤΡΙΑ ως είχε, έτσι, όπως την είχαμε, λέει, στο παρελθόν. Και τώρα με το νερό ακούει, καταλαβαίνει ποιο είναι το συμφέρον της κοινωνίας, το δημόσιο συμφέρον, και σε σπέβδει, έτσι, να πάρει θέση δημόσια. Και αυτό πρέπει να το καταγράψουμε. Ακριβώς. Θα έλεγα να του τηλεφωνήσετε και όλο, κύριε Βασιλίδη. Ναι. Ο Παναγιώτατος νομίζω ότι απαντάει σε τηλέφωνο. Τηλεφωνήστε τον ίδιο. Τώρα θα... αυτό προσπαθούμε, κύριε Αμανατίδη. Κύριε Βασιλίδη, να πω κάτι για όλους τους Θεσσαλονικείς. Ναι. Είναι κρίσιμο ότι να εκφραστεί μέσα από το δημοψήφισμα η θέληση του λαού, όλη του νόμου της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε πραγματικά το νερό, γιατί αλλιώς θα πούμε το νερό νεράκι, έτσι, πρέπει να εξαιρεθεί. Δεν υπάρχει ούτε μνημονιακή υποχρέωση, ούτε είναι ζήτημα πολιτικής κλπ. Μπορεί η κυβέρνηση και στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην ΕΙΔΑΠ, γιατί είναι αλλιώς στα χωριά ή σε άλλες περιοχές διαφορετικά. Ναι. Εδώ υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο είναι σαν ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί, και το ξέρετε. Ναι. Αυτό και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, σε μια εποχή όπου το μέλλον, ουσιαστικά ίσως κάποιοι είπαν ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ίσως γίνει για το νερό. Έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι θα το δώσουμε σε ιδιώτες με αποκλειστικό κίνητρο το κέρδος που θα έχουν. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, ότι ήδη ένα ποσοστό από την περίοδο Χριστοδουλάκη, αν δεν κάνω λάθος, Σιμίτη, είναι ανώνυμη, είχε είναι περάσει χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο και είχε πωληθεί στη Σουέζ, πώς τη λένε την... Έχει ένα ποσοστό και η Σουέζ. Έχει υπάρχουν ποσοστό. Και μέτοχοι. Και υπάρχουν και μέτοχοι. Και υπάρχουν και μέτοχοι. Ναι, και να πούμε ότι όλες οι παρόμοιες εμπειρίες από Βερολίνο, από Παρίσι κλπ. Μας τα είχε πει ο Γιώργος Αρχοντόπουλος από την ΙΑΘΟ, πρόεδρος των εργαζομένων, ότι όλοι πήγαν στην ιδιωτικοποίηση ως ωραίο φρούτο και ωραία μόδα και μετά έκαναν και έπαθαν για να την ξανακάνουν δημόσιου χαρακτήρα και δημοτική, πληρώνοντας δεκάδες δισεκατομμύρια. Το Βερολίνο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Έτσι. Το καλό είναι ότι υπάρχουν επίσημα
Υπάρχει επίσημη επιστολή που την άκουσα και εγώ τώρα από το στόμα του. Ήταν ο κύριος Φάμελος, ήταν ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο κύριος Ιωακιμίδης, ο κύριος Κρεστενίτης, ο Λιάντης, ο Στάθης. Και ήταν στη συνάντηση αυτή και θέσανε ότι ήρθε επιστολή επίσημη από την Ένωση της Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, ας πούμε, της Γερμανίας, στο οποίο συμφωνεί, και το άκουσα και εγώ για πρώτη φορά, γι' αυτό σας το μεταφέρω, ότι συμφωνεί με τον αγώνα που δίνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη να παραμείνει σε δημόσιο έλεγχο σαν κοινωνικό δεθό. Δηλαδή, φανταστείτε, όλοι από τη Γερμανία... Την πατήσανε και σου λέει, ναι, μην την πατήσετε κι εσείς. Όχι, καλά κάνετε, μην την πατήσετε κι εσείς. Μην την πατήσετε κι εσείς. Κύριε Αμανατή, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Πρωθυπουργέ, καλή δύναμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.